Νομίζω ότι ο Κωνσταντίνος ο Γιάννης θέλει κάτι να πει. Συγγνώμη, Βαρδί, νομίζω είσαι πάρα πολύ ναϊφ. Ο καλλιτέχνης σε κάθε εποχή ιστορικά ήταν και επιχειρηματίας. Η τέχνη είναι επιχείρηση. Και μην κάνω, είμαι καλλιτέχνης και μπλα μπλα και δεν καταλαβαίνω. Γιατί αν δεν καταλαβαίνεις, μην κάνεις τη δουλειά καθόλου. Ο καλύτερος καλλιτέχνης όλων των εποχών, ο Μικελάντζελο, πέθανε ο πιο πλούσιος καλλιτέχνης όλης της ιστορίας. Και έστειλε ο Πάπα στο στρατό επειδή τον έκλεψε. Ο Μικελάντζελο και έφυγε με δεν ξέρω πόσες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες φλωρίνια και ο Πάπας τα ήθελε πίσω. Και έφυγε δηλαδή τρέχοντας ο Μικελάντζελο με ένα άλογο. Και κατάφερε να μην ποτέ να μου τα δώσει στον Πάπα. Αυτός είναι επιχειρηματίας, αυτός είναι καλλιτέχνης για μένα. Είναι και τα δύο. Και τσαποκαλεμένος. Το θέμα είναι ότι έχουμε μπει σε ένα κύκλωμα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς ακόμα εδώ στην Ελλάδα πώς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό το σύστημα του εμπορίου, της επιχειρηματικότητας κλπ. Κατάλαβες. Γι' αυτό δεν θέλω πραγματικά, δηλαδή λίγο. Είμαι καλλιτέχνης και δεν καταλαβαίνω. Κούκλα πήγαινε κάνει κάτι άλλο. Είναι ωραίο. Γιατί δεν θα υπάρξει σε 5 χρόνια. Μια λύση λοιπόν θα ήταν εκτός από σπουδές σκηνοθεσίας να κάνετε και σπουδές marketing και business ή κάτι τέτοιο. Θα το απαντήσω. Παρακαλώ. Δεν θα σου περάσει έτσι. Όχι, είναι αλήθεια και εγώ. Θυμάμαι ακούγαμε στο ραδιόφωνο τα ημερολόγια κάποιου καλλιτέχνη στο τρίτο πρόγραμμα ξέρω εγώ και νομίζαμε ότι ήταν έτσι τώρα κάποιος καλλιτέχνης τομέρα φιλόδοξος σκύλος που είχε όλη αυτή την ίντεγκα, παιδί μου, και ήταν του Ροντέν, ας πούμε, του Γλύπτη. Δηλαδή, όντως, είναι και για τον Μιχαηλάγγελο, αυτό που λες είναι πολύ το δίκιο. Τι να κάνουμε, ναι, υπάρχει αυτός ο συνδυασμός, δεν υπάρχει. Απλά εγώ είμαι το μοντέλο Παύλο Πικάσο, Παλώμα Πικάσο. Κάποιος άλλος να τρέχει το μάρκετινγκ και κάποιος να κάνει τη δουλειά του. Δηλαδή να είναι ενδοοικογενειακό ενδεχομένως το καλούδι, αλλά. Εντάξει. Με την έννοια ότι περνάνε πάρα πολλά τα χέρια μας και το ξέρουμε όλοι εδώ μέσα. Δηλαδή είναι στο τέλος πάβεις και στραγγίζεσαι σε θέματα τα οποία αλλοιώνουν το πιο ευγενές κομμάτι για το που έχεις μπει, ας πούμε, στον χώρο. Αυτό πρέπει να υπερασπιστεί κανείς, αλλά σίγουρα πρέπει και να υπάρξει και να φτιάξει, να στρώσει την καλύτερη δυνατόν, ας πούμε, επικοινωνία του έργου του προς τα έξω. Αλλά καλό είναι να υπάρχει και χείρα βοηθείας. Ένα άλλο θέμα που κάπως αναφερθήκαμε σε αυτό, είναι αυτό που υπόθηκε για την κάλτσα που λες και εσύ, τι κάλτσες θέλουμε στη Γαλλία αυτή την περίοδο. Αν υπάρχουν όντως αυτό που λέμε μόδες ή αν το γεγονός ότι οι ελληνικές ταινίες τα τελευταία χρόνια βρίσκουν ένα μεγαλύτερο κοινό, έχει να κάνει με το ότι μας πρόσεξαν σαν χώρα διεθνώς, ότι μπορεί να είμαστε, ξέρω εγώ, η νέα κινηματογραφική Ρουμανία. Ελπίζω να μην είμαστε η νέα οικονομική Ρουμανία. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, ότι υπάρχουν μόδες, ότι υπάρχουν. Θα πάρουμε μια ελληνική ταινία γιατί είναι. Συμβαίνει τώρα, ας πούμε. Γιατί πρέπει να έχουμε μια ελληνική ταινία. Γιατί είδαμε τη Στρέλα ή τον Κοινότοτα και πρέπει να βρει και η Βενετία μια ταινία να έχει στο πρόγραμμά της. Εγώ πάντως δεν είπα αυτό. Το λέω εγώ. Ζητάμε να τις κοιτάξουν και να δουν ότι είναι καλές. Είναι και αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, ότι μέχρι όταν έχεις 5.000 ταινίες submitted στο φεστιβάλ, δεν μπορείς να τις δεις όλες, βλέπεις 10 λεπτά και τις αφήνεις. Ναι, εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος αν υπάρχει αυτή η μόδα, αλλά πάντως αν υπάρχει αυτή η μόδα μας συμφέρει. Είναι καλό. Αλλά από εκεί και πέρα, το σίγουρο είναι ότι τα θεματικά ενδιαφέρουν επίσης οι ελληνικές ταινίες, δηλαδή με την έννοια ότι όταν μια χώρα κάνει πρωτοσέλιδα για 3 συνεχή χρόνια, επειδή έχει μια κοινωνία που βρίσκεται σε μια φοβερή αναταραχή. Είναι δεδομένο ότι και τα θέματα και οι ιστορίες της και οι άνθρωποι και δηλαδή η ανάλυση, εν πάση περιπτώσει, του τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα και γίνονται όλα αυτά, είναι δεδομένο ότι θα ενδιαφέρει και αντίστοιχα. Νομίζω δηλαδή ότι αυτό έχει να κάνει και κάπως με. Πέρα δηλαδή από. Δηλαδή ένα κομμάτι είναι. Ένα κομμάτι είναι οι ίδιες ταινίες, δηλαδή αν οι ταινίες είναι καλές, έχουν μια φόρμα που έχει ενδιαφέρον και όλα αυτά. Ένα άλλο κομμάτι όμως είναι και το αν οι ταινίες ερμηνεύουν κάτι το οποίο ενδιαφέρει περισσότερους ανθρώπους και ανθρώπους έξω από τη χώρα. Αυτό για μένα έχει, εγώ το είδα, δηλαδή και νομίζω ότι συνεχίζεται και όσο
κατά κάποιο τρόπο αυτή η κοινωνία αναγκάζεται, δηλαδή αναγκάζεται να αναμετρηθεί με ό,τι έχει κάνει και με αυτό που είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι θα αντιστοίχως και θα ενδιαφέρει. Το πρόβλημα είναι το άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Το να κάνουμε ταινίες μόνο για εσωτερική κατανάλωση, ας πούμε, για παράδειγμα. Το να είμαστε... Ναι, ή για εσωτερική κατανάλωση ή να μην λέμε, είναι οι ταινίες οι οποίες να μην ακουμπάνε κανένα θέμα. Mm-hmm.